Εδώ σίγουρα, λοιπόν, παρατηρούμε έναν οδηγό λίγο μετά τη βιομηχανική περιοχή στην οδό Μαυσόλου να έχει ανοίξει το πορπαγκάζ και να έχει τοποθετήσει μέσα άρον-άρον ένα στρώμα. Θέλει, δεν θέλει, χωράει, δεν χωράει. Έτσι. Χωράει, δεν χωράει και κυκλοφορεί έτσι. Ακριβώς. Πολλές φορές, όπως είπα και στην προηγούμενη φορά και στην προηγούμενη συζήτηση, και γι' αυτό είχε τόσο απήχηση, δεν θέλω να δαιμονοποιήσουμε είτε το αυτοκίνητο είτε το μηχανάκι το πατίνι. Σε καμία περίπτωση. Είναι καθαρά η δική μας συμπεριφορά. Βλέπετε λοιπόν τώρα, προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν λαμβάνουμε υπόψη τίποτα. Δηλαδή, τώρα ότι εγώ έχω βάλει εκεί ένα στρώμα, το οποίο έχω το πορπαγκάζ πίσω ανοιχτό, το στρώμα έχει πέσει και μου κρύβει τα φώτα. Μπορεί λοιπόν ένα μηχανάκι το οποίο έρχεται και να μην με δει, να πάει να πέσει πάνω μου, να καρφωθεί πάνω μου. Δεν με ενδιαφέρει. Προκειμένου να κάνω τη δουλειά μου, αδιαφορώ και όλα τα άλλα. Άρα λοιπόν, καθαρά θέμα πρώτα απ' όλα σεβασμού και δεύτερον συμπεριφοράς. Συμπεριφορά. Βέβαια. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το πράγμα και πρέπει να το πιάσουμε από την αρχή. Μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής, θυμίζω που Λευτέρη μου και εσύ πολλές φορές. Στα σχολεία που λέγαμε. Ναι, αυτό πρέπει να χτίσουμε λοιπόν τον νέο οδηγό. Έτσι. Αυτοί εδώ υπάρχουν. Εδώ η αστυνόμευση θα μας σώσει. Για τον νέο οδηγό όμως, όπως ο γιος παράδειγμα, κάποια στιγμή θα γίνει. Ναι, έτσι. Πώς θα το κάνουμε αυτό, πρέπει να το χτίσουμε από τώρα. Μην περιμένει να γίνει 18. Από τις μικρές ηλικίες. Ακριβώς. Βέβαια. Αφομοιώνουν καλύτερα κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν. Φωτογραφία εδώ, Αλέξανδρε. Φωτογραφία εδώ. Ακριβώς. Εδώ τώρα είμαι προσωπικά, κάνω μάθημα με το φορτηγό, είμαι στο δρόμο. Και βλέπω μπροστά μου λοιπόν το μεγεθυντή ένα πατίνι το οποίο έχει ξέλα και πάει κανονικά, βολίδα. Είναι έτσι, σαν αυτά τα πατίνια είναι, που έχουμε στο κέντρο της πόλης, αλλά με σέλα. Με σέλα, ακριβώς. Αυτό σχέδιο. Είναι απίστευτο. Όχι, όχι, κανονικό. Είναι μπαταρία, κανονικό, απλά έχει και σέλα. Παιδί. Εκεί τώρα βλέπετε δεν υπάρχει κανένα μέτρο ατομικής προστασίας από τον ίδιο. Εννοείται ότι κράνωσε κάποιο γυλαίκο να το βλέπει οτιδήποτε που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, ούτως ή άλλως. Δείτε λοιπόν ότι έχουμε μία λωρίδα κίνηση από τη μία μεριά και άλλη μία από την άλλη, διπλή διαχωριστική, αίρισμα του δρόμου ουσιαστικά ελάχιστο. Το πατίνι όμως εκεί στη μέση. Αυτός ο άνθρωπος δεν κινδυνεύει. Δεν έχει να κάνει αν ήταν μηχανάκι, ποδήλατο οτιδήποτε. Είναι σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή. Ας είναι πατίνι, δεν δαιμονοποιώ το πατίνι, αλλά αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος. Τόσο για τον εαυτό του, όσο και ένα άλλο οδηγό. Ο οποίος δεν θα μπορέσει να τον δει. Τι να πω. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία ή βίντεο, δεν ξέρω τι έχουμε. Θα τα δούμε λοιπόν ένα-ένα. Λοιπόν, εδώ. Εδώ για να καταλάβετε τώρα τι έχει συμβεί, τι είναι. Αυτό λοιπόν που βλέπετε πάνω από το αυτοκίνητο είναι το εσωτερικό που έχουν όλα τα αυτοκίνητα που το λέμε ουρανό. Είναι λοιπόν μια ειδική κατασκευή που κουμπώνει εσωτερικά στον ουρανό του αυτοκινήτου μας, ναι, στην άλλη μεριά και δεν βλέπουμε τη λαμαρίνα, μόνο βλέπουμε αυτό το ύφασμα που έχει. Εδώ τι ακριβώς είναι λοιπόν, αυτό, αυτό το ύφασμα λοιπόν, αυτό το έχει βγάλει για κάποιο λόγο, το έχει κολλήσει, το έχει επισκευάσει, είναι αλλού αυτοκινήτου, οτιδήποτε. Το έχει βάλει λοιπόν πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου, έχει το αριστερό του χέρι δεσμευμένο εκεί για να το κρατάει, δεν είναι δεμένο. Βγαίνει, από τη δεξιά μεριά. Συγχωρείτε, μπορώ να σηκωθώ έτσι, μπορώ να σηκωθώ. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ακριβώς αυτό εδώ το σημείο, έχει βγάλει το χέρι του και κρατάει δηλαδή από πάνω. Ακριβώς το κρατάει. Το αντικείμενο. Το αντικείμενο. Όπως επίσης και ο συνοδηγός από τη δεξιά μεριά, αν δείτε, έχει βγάλει και αυτό το χέρι του και το κρατάει. Απίστευτο. Έτσι. Κοιτάξτε τώρα τι θα συμβεί. Μόλις το αυτοκίνητο λοιπόν αυτό ξεκινήσει, ναι, και αποκτήσει ο αέρας μια ροή, ανά πάσα ώρα και στιγμή όλο αυτό μπορεί να το σηκώσει πάνω. Αυτός ο άνθρωπος μου τι θα πρωτοκρατήσει. Αυτό, το τιμόνι του, θα οδηγεί, θα κρατάει. Πού θα φύγει και θα πάει το αντικείμενο με τον άλλο. Μπράβο. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο. Δεύτερον, αυτό λοιπόν που θα φύγει, πού θα πάει. Σίγουρα δεν θα πάει μπροστά. Σίγουρα θα πάει προς τα πίσω. Άρα λοιπόν τον κακομοίρη που έρχεται. Ανυποψίαστος οδηγός, ξαφνικά να χάσει μπροστά την ναι, ώρα πού να το καταλάβει, πού να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα είναι έτσι και μπορεί να συμβεί. Ούτε το έχει δέσει δηλαδή. Τίποτα. Δεν έχει κανένα δέσιμο, μπορείτε να το δείτε, ούτε δέσιμο τίποτα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι είναι πάλι καθαρά θέμα συμπεριφοράς. Και θα δούμε και στις επόμενες φωτογραφίες. Είναι καθαρά θέμα συμπεριφοράς. Πάμε και στην επόμενη. Πάμε να δούμε. Ποκτά λοιπόν, εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι. Εξαιρετικό. Κάνω μάθημα με το φορτηγό. Είμαστε λεωφόρο Ικάρου, λίγο πριν φτάσουμε την Καζαντζίδη. Ναι. Το αυτοκίνητο αυτό λοιπόν μπορείτε να δείτε ότι είναι παρκαρισμένο εκεί πέρα. Νομίζω ότι ήταν εν κινήσει. Όχι, όχι, όχι. Είναι παρκαρισμένο και έχει κλείσει και τον καθρέφτη. Γιατί η αλήθεια που τα λέμε, ο καθρέφτης ενοχλούσε. Η αλήθεια που τα λέμε τώρα εδώ, είχαμε μια ενόψη από τον καθρέφτη. Λοιπόν, τον κλείσαμε τον καθρέφτη. Έτσι. Εδώ τώρα βλέπετε, πείτε μου τώρα, πώς θα περάσει από εδώ πέρα ένας άλλος οδηγός. Πώς μπορεί να περάσει. Στάση μειώνει Δανάη Σκευάκη και δίπλα σε θέση για στάθμευση. Εντάξει, αυτό τώρα είναι, είπαμε, να κάνουμε. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει και ένα πυρική, δεν ξέρω, μια γραμμή βλέπω, δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον λοιπόν, υπάρχει κάτι. Ακριβώς. Θα μπορούσε λοιπόν λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά, υπάρχουν πολλοί δρόμοι, στενά δεξιά-αριστερά, το να περπατήσουμε μερικά βήματα. Δεν θα πάθουμε και τίποτα. Δεν θα σου κάνει καλό γενικότερα το να περπατάμε. Άρα λοιπόν βλέπετε για άλλη μια φορά. Για δεν το συζητάω και πιο κάτω. Ναι, εντάξει, σωστό, είναι και αυτό. Ξέρετε, το 2 λεπτά είναι έτσι. 2 λεπτά, δύο λεπτά. Αυτό απέναντι και έρχομαι. 2 λεπτά. Είναι η φιλοσοφία. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν, ωραία. Εδώ είμαι τώρα, κάνω μάθημα το λεωφορείο, το εκπαιδευτικό. Λιωμάζεμα. Έχω σταματήσει λοιπόν. Ναι. Και εφευρίσκουμε τρόπους να μεταφέρουμε. Ωραία. Από πανιά. Τα δείχνουμε καθημερινά, έρχονται φωτογραφίες. Ναι, από έρχονται. Δεκτό, δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Αυτοί λοιπόν εκεί, όπως και να το κάνουμε, ό,τι και αν είναι, είναι άνθρωποι.
Εκεί στην καρότσα, λοιπόν. Ναι, είναι ανθρώπινες ζωές. Ανθρώπους, μπορεί τέσσερις. Να είναι από το Πακιστάν, είναι πέντε, ο άλλος είναι εξαπλωμένος κάτω. Είναι από το Πακιστάν, είναι, δεν ξέρω πού μπορεί να, δεν έχει σημασία. Γιατί λοιπόν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα έτσι. Δεν σκέφτεσαι ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή ένα φρενάρισμα να κάνει. Δεν λέω να τρακάρει. Άστο να τρακάρει ή να πούμε, πες ότι δεν θα τρακάρει. Ένα απότομο φρενάρισμα. Τι θα πάθουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και ποιο έχει ευθύνη για αυτού του ανθρώπου εκεί. Βλέπετε λοιπόν πόσο είμαστε τελικά να κάνω τη δουλειά μου και δεν με ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο. Γιατί εκεί καταλήγω στη συμπεριφορά μας. Το να κάνω τη δουλειά μου. Από τα δύο λεφτά που θα σταματήσω, που θα παρκάρω, από εκεί που θα κρατάω το ανταλλακτικό το οποίο δεν μπορώ να το βάλω, που θα το βάλω, ή το στρώμα μου ή το οτιδήποτε, να πάμε στο χωριό. Έλα, μωρέ, δίπλα είναι. Δίπλα μπορεί είναι. Να πάω Αρχάνες, μπορεί να πάω. Το ελάχιστο όριο ταχύτητα στο οποίο μπορεί να πηγαίνει ένα όχημα όπου με το φρενάρισμα οι άνθρωποι αυτοί να πάθουν ζημιά, ποιο είναι. Και τα 20 χιλιόμετρα μπορεί να πάρει. Αν πηγαίνει με 20 και πατήσει φρένο, αυτοί οι άνθρωποι θα πάθουν ζημιά. Λευτέρη, να σε προκαλέσω σε κάτι. Θα ήθελα μια μέρα να είσαι στο εκπαιδευτικό αυτοκίνητο δικό μου, να κάτσει δίπλα, να πηγαίνω εγώ με 20 χιλιόμετρα και χωρί να καταλάβει τίποτα. Εγώ θα φρενάω απότομα χωρί, δεν θα σου πω πότε όμω. Και, δεν θα φορά και ζώνη. Για τα 20 χιλιόμετρα, δεν θα πω παραπάνω. Θα σου πω στα 20. Για να δεις, δεν θα πιστέψει αυτή τη δύναμη, την ορμή που θα έχει και θα βάζει κατευθείαν τα χέρια σου προκειμένου να προφυλάξει το κεφάλι σου το, να μην χτυπήσει το τζάμι. Στα 20. Είναι φωτογραφία αυτή. Θα το κάνουμε, Αλέξανδρε, επιφυλάσσομαι. Είναι φωτογραφία αυτή που τη δείξαμε τις προηγούμενες ημέρες και την ανακαλέσαμε και πάλι για να την δει ο κόσμος και θέλω να μου τη σχολιάσεις εσύ. Όταν πραγματικά αναφερόμουν στη συγκεκριμένη συμπεριφορά, σκεφτόμουν εσένα και ήθελα πολύ να τη σχολιάσουμε. Βλέπουμε ένα αγροτικό όχημα το οποίο είναι φορτωμένο από τα δίκτυα των ελιών, έτσι, των αγροτών. Ακριβώς. Και έχει και τα αγροτικά μηχανήματα μέσα. Δεν υπήρχε χώρος που να μπει το σκυλί και το σκυλί βλέπεις που βρίσκεται. Ναι, δεν το συζητάω. Πάνω στον ουρανό του αγροτικού οχήματος. Ένα σχόλιο με 80 χιλιόμετρα πήγαινε ο συγκεκριμένος κύριος. 80. Τι θέμα τώρα μπορεί να προκληθεί εκεί πέρα. Πέρα ότι μπορεί να το βλέπουν άλλοι οδηγοί και να αφαιρούνται από το δρόμο και να χαζεύουν αυτό το πράγμα. Πρώτον. Δεύτερον, το σκυλί μπορεί να πέσει. Θα μου πεις και τι με νοιάζει εμένα, δεν έγινε και τίποτα. Αλλά μπορεί να πέσει πίσω που ένας άλλος θα κοιτάξει πώς να το αποφύγει, αν μην κάνει μια στο αυτοκίνητό του και ενδεχομένως να πάει τρακάρει με κάποιον άλλο. Δεν συζητάω να είναι μηχανάκι από πίσω. Ωραία. Αυτά τώρα πάλι. Πάλι εστιάζουμε στον παράγοντα άνθρωπο. Ποιο στέει τώρα. Και στον παράγοντα ζώο, μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Δεν σκέφτεται ούτε την ψυχούλα του συγκεκριμένου ζώου. Εντάξει. Στην τελική. Δηλαδή, σεβασμό μηδέν. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω καμιά καβαβαριά κουβέντα. Δεν ξέρω το ζώο αν είναι πάνω ή κάτω. Τέλο πάντων, δεν έχει όπω και να έχει. Εδώ, φωτογραφία είναι από την Νικολάου Πλαστήρα. Γνωστό το ζήτημα, γνωστό ναι. Το πρόβλημα. Εντοπίζεται καθημερινά στους δρόμους του Ηρακλείου. Παράνομη στάθμευση, στάση και στάθμευση ακόμα και πάνω σε πεζοδρόμια αλλά και σε διαβάσεις πεζών. Και εδώ βεβαίως ένα ακόμα παραπάνω που βλέπουμε ότι ένα λεωφορείο δεν μπορεί να περάσει. Πόσο σίγουρα, δε μάλλον αν ήταν ασθενοφόρο. Σκεφτείτε τώρα να είναι πίσω από το λεωφορείο ένα ασθενοφόρο, το οποίο πραγματικά χρήζει άμεση ανάγκη, είναι μια πυροσβεστική, το οποίο θα πρέπει να ενεργήσει και θα πρέπει να πάει να σώσει κόσμο ή οτιδήποτε. Τέτοιου είδους λοιπόν συμπεριφορές εννοείται ότι είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν. Δυστυχώς έχει τη διαγράμμιση, βλέπεις ότι δεν στο επιτρέπει να σταματήσει, έχει και τη σήμανση. Έχουμε λοιπόν και οριζόντια και κάθετη σήμανση, η οποία μας το δείχνει αυτό. Αλλά δεν είναι, βλέπετε, δεν είναι μόνο ένα αυτοκίνητο. Είναι και άλλα μπροστά του. Δεν είναι μόνο ένα. Το τι είναι αγροτικό πάλι σου λέει κάτι. Δεν νομίζω να. Όχι. Δεν θα μου λέει κάτι. Εντάξει, μπορεί κάποιες φορές τα αγροτικά. Καθημερινά, γι' αυτό το λέω. Μπορεί, επειδή είναι αγροτικά, κάποιοι και είναι 4x4 και λίγο πιο ψηλά να καβαλάνε και κάνα πεζοδρόμιο. Το οποίο πεζοδρόμιο θα πούμε για άλλη μια φορά ότι είναι για τους πεζούς, γι' αυτό και λέγεται πεζοδρόμιο. Αλλιώς θα λέγεται δρόμος. Είναι μόνο ωραία, για τους πεζούς. Ωραία. Πάμε πολύ γρήγορα, γιατί παίζει ο χρόνος να δούμε. Δεν ξέρω, ωραία. Βίντεο έχουμε. Που είμαστε εδώ. Νικολάου Πλαστήρα είναι ένα από τα στιγμιότυπα επίσης. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν. Νέα Λικαρνασσός, εδώ μιλάμε για στάση στάθμευση. Επίσης, ανάλογο της εικόνας που είδαμε προηγουμένως με το όχημα που είχε παρκάρει η Φαρδία Πλατιά μέσα στο ρεύμα κυκλοφορίας, να προχωρήσουμε. Εντάξει, φαντάσου τώρα φτάσαμε στη διαδικασία να τρέξουμε. Λοιπόν, και εδώ έχουμε ένα βίντεο τηλεθεάτριας, η οποία μας το έστειλε και δείχνει την εθνική οδού Ηρακλείου Άρκαλο Χωρίου. Πριν από λίγες ημέρες είχε και ψηλόβροχο. Ναι. Και παρατηρούμε λοιπόν. Αυτό το σημείο βλέπουμε. Βλέπετε η σήμανση, πάνω από τις Αρχάνες είναι το σημείο. Ναι. Βλέπουμε κάτω τη σήμανση στο οδόστρωμα. Ωστόσο, κάποια στιγμή, όπως θα δεις, Αλέξανδρε, εξαφανίζεται εντελώς. Και πάλι καλά, όπως μας επισημαίνει και η ίδια, που είναι γνώστη του οδικού δικτύου. Τι θα γινόταν σε περίπτωση που ήταν ένας επισκέπτης, ένας τουρίστας, ένας άλλος που δεν ήταν από την περιοχή. Ορίστε εδώ. Μόλις είδα το κομμάτι. Πουθενά. Κοιτάξτε εδώ, σκοτάδι, δεν φαίνεται. Η διαχωριστική γραμμή, πώς θα λέμε αυτά. Ακριβώς. Κάνεις πραγματικά, εκεί χάνεις τον κόσμο κάτω από τα πόδια σου και ειλικρινά πολλές φορές μπορεί να μην ξέρεις και πώς να αντιδράσεις. Ειδικά όταν είναι και βρεγμένος ο δρόμος, εννοείται ότι δεν φαίνονται οι γραμμές. Ναι. Σίγουρα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά πώς γίνεται τελευταία μου να ξέρεις όλους τους δρόμους, δεν το κατάλαβα. Δεν ήρθε ένας ξένος, ένας τουρίστας, ας πούμε, ο οποίος στην αρχή της σεζόν και στο τέλος της σεζόν
έχουμε συνήθως βροχή. Δηλαδή, αν πηγαίνει αυτός, θα πρέπει να ξέρει το δρόμο ότι από εκεί μέχρι εκεί είναι έτσι και θα πρέπει να έχει το νου. Και πρέπει να προσέχω. Πώς. Είναι πρόβλημα. Εκεί λοιπόν είναι καθαρά θέμα τώρα της πολιτείας, γιατί έχουμε πει ότι η πολιτεία έχει σαφώς μεγάλες ευθύνες στη διαγράμμιση, στο καλό ασφαλτικό υλικό, στο φωτισμό έτσι. Και να κάνει ένα δρόμο συγχωρητικού χαρακτήρα. Δηλαδή, ο δρόμος, Λευτέρη, θα πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένος ώστε να συγχωρήσει τη δικιά μου τη βλακεία, δηλαδή την παρατημονιά μου, το απότομο φρενάζει να με κρατήσει. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Και όχι να μπω από ένα ωραίο δρόμο που έχω προδιάθεση ότι πάω πολύ ωραία και σε μια φάση βρίσκομαι σε ένα πολύ μικρό και στενό. Και δεν έχει και διαγράμμιση. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι όταν η συζήτηση συνοδεύεται από έναν ειδικό όπως εσύ, που εκπροσωπείς βεβαίως και το Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών, γίνεται πιο ουσιαστική, πιο αντικειμενική. Και νομίζω φέρνει στην επιφάνεια όλες εκείνες τις πτυχές της καθημερινότητας στο δικό δίκτυο που κακά τα ψέματα μπορεί να αποδειχθούν και θανατηφόρες στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Και γι' αυτό είμαστε εμείς, το έχουμε πει πολλές φορές στους τηλεθεατές και τους ευχαριστώ για μία ακόμα φορά που μας στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες από όλα αυτά τα δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου, γιατί μόνο έτσι ενδεχομένως βρούμε κάποιες λύσεις όταν έρθει το πρόβλημα στην επιφάνεια. Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω και εγώ και να πω ένα έτσι μικρό επίλογο ότι όντως η πολιτεία έχει ευθύνη για όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Πρώτα απ' όλα εμείς. Εγώ θέλω να ευχηθώ λοιπόν να έχουμε καλές γιορτές όλοι, να είναι πραγματικά ανέμαχτες αυτή τη φορά και είναι στο χέρι μας, Λευτέρη, να αλλάξουμε. Είναι στο χέρι μας. Από εμάς ξέρετε. Προηγούμενη φορά, πριν 1,5 μήνα, μιλούσαμε για 52 νεκρούς, τώρα έχουμε πάει στους 60 στο προηγούμενο ραντεβού μας. Είναι στο χέρι μας όμως. Να βάλουμε τη ζώνη μας, το κράνος μας, ειδικά τώρα που θα ξεκινήσει πάλι να βρέχει από ό,τι ακούω, μεγαλύτερες αποστάσεις, μικρότερη ταχύτητα. Δεν έχει σημασία πόση ώρα θα κάνω από το Α στο Β. Να φτάσω και να είμαι ασφαλής. Να φτάσω και να είμαι καλά. Ας κάνω 2-3 λεπτά παραπάνω. Σε ευχαριστώ θερμά, Αλέξανδρε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστροφή.